είμαστε εδώ επιτέλους για να μιλήσουμε για το Grisaverse. Τι θα πούμε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε για το Grisaverse. Τι είναι το Grisaverse? Ποια είναι τα βιβλία του Grisaverse? Με ποια σειρά μπορώ να τα διαβάσω? Και κυρίως για τη σειρά του Netflix Shadow and Bone. Και πάμε να τα ξεκινήσουμε όλα να τα πούμε. Οι συγγραφές της σειράς Grisaverse είναι η Leigh Bardugo ή αλλιώς Leigh Bardugo, όπως την έχουν μεταφράσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η αρχική σειρά που έβγαλε ήταν η σειρά Σκιές και Οστά ή αλλιώς Shadow and Bone. Είχε κυκλοφορήσει το πρώτο βιβλίο από τον Ψυχογιό με διαφορετικό εξώφυλλο. Αλλά αρκετά χρόνια μετά, όταν βγήκε η σειρά στο Netflix, οι εκδόσεις Ψυχογιός επανακυκλοφόρησαν το πρώτο βιβλίο και συνέχισαν στην έκδοση των δύο επόμενων. Η πρώτη σειρά, λοιπόν, η Σκιές και Οστά, πρόκειται για τριλογία. Με το πρώτο βιβλίο να είναι το Σκιές και Οστά, το δεύτερο, η Πολιορκία και η Καταιγίδα, και το τρίτο, η Καταστροφή και η Αναγέννηση. Μετά από αυτή την τριλογία, η Leigh Bardugo πήγε και έγραψε τα 6 κοράκια ή αλλιώς Six of Crows, το οποίο ο Ψυχογιός το έχει μεταφράσει, έχει κάνει και αυτές τις υπέροχες σελίδες μαζί ως το τέλος και είναι μια πραγματικά εξαιρετική έκδοση. Στα αγγλικά θα σας τα έχω εδώ σε φωτογραφία, γιατί εκεί που τα έχω δεν μπορώ να τα κατεβάσω, αλλά έχω τα Collector's Edition που είναι αυτά τα δύο, το Six of Crows και το Crooked Kingdom. Και οι σελίδες του είναι χρωματισμένες. Και μετά από αυτή τη σειρά, η Leigh Bardugo έγραψε το King of Scars και το Rule of Wolves. Το Rule of Wolves δεν το έχω, γιατί δεν το βρίσκω σε μικρό paperback και τα hardback που θέλω είναι πανάκριβα, οπότε δεν τα έχω πάρει ακόμα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, η Leigh Bardugo έβγαλε το Life of Saints, το οποίο ούτε αυτό το έχω για να σας το δείξω, το The Language of Thorns, το οποίο μέσα έχει και αρκετά arts, αλλά και το graphic novel, το Demon in the Woods, και το graphic novel του Darklyn, το Demon in the Woods, το οποίο κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν. Αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι κυκλοφορούσε σαν νουβέλα 0,5, το οποίο προτείνεται να διαβαστεί πριν το Shadow and Bone. Και τώρα το βγάλαν και σε μορφή graphic novel, να το δείτε και μέσα πόσο όμορφο είναι. Άρα, δείχνοντάς σας όλα τα βιβλία, καταλαβαίνετε ότι το Grisaverse τι είναι? Είναι ο κόσμος της Leigh Bardugo, ο οποίος περιέχεται μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία. Άρα, όταν μιλάμε για Grisaverse, εννοούμε όλα αυτά τα βιβλία που σας έχω δείξει μέχρι στιγμής. Ο κόσμος του Grisaverse ξεκινάει από το Σκιές και Οστά, που ουσιαστικά η ιστορία ακολουθεί την Αλίνα και τον Μαλ, δύο παιδιά τα οποία μένουν σε ένα ορφανοτροφείο. Η Αλίνα είναι χαρτογράφος, ο Μαλ είναι η γνηλάτης. Η Αλίνα γενικά δεν ήταν καλή σε τίποτα μέχρι στιγμής, μέχρι που την ανακάλυψαν από τη Βασιλική Αυλή και την ικανότητα τελικά να ελέγχει το φως, τον ήλιο. Είναι η λεγόμενη Sun Summoner. Και ουσιαστικά όλη η ιστορία ξεκινάει με αυτή την αλληγορία του σκοταδιού και του φωτός. Η Αλίνα πηγαίνει στη Βασιλική Αυλή και αρχίζει να εκπαιδεύεται σαν γκρίσα, έτσι ώστε να μάθει περισσότερο και τον εαυτό της, αλλά και τον πολιτισμό της και που ανήκει τελικά. Και ο Μαλ είναι συνεχώς μαζί της, γιατί από μικρή ήταν αχώριστη. Μετά λοιπόν από αυτό το βιβλίο, συνεχίζουμε τη σειρά με την Πολιορκία και η Καταιγίδα και το Καταστροφή και Αναγέννηση. Και εδώ τώρα θα μου πεις, ρε Χριστίνα, εσύ μου είπες ότι το Demon in the Woods είναι το 0,5, το λεγόμενο graphic novel, ή αν θέλετε την ιστορία την κανονική που υπάρχει νομίζω μόνο σε e-book. Και θα σου πω ναι, δεν θα έπρεπε να μας πεις όμως, Χριστίνα, ότι πρέπει να διαβάσουμε πρώτα το Demon in the Woods. Και ίσως θα έπρεπε, γιατί όντως το Demon in the Woods θεωρείται το 0,5, άρα ουσιαστικά είναι πριν από αυτή τη σειρά. Ωστόσο, θεωρώ προσωπικά ότι είναι καλύτερο να έχετε διαβάσει όλη τη σειρά Shadow and Bone και αν δεν μπορείτε να περιμένετε τόσο πολύ γιατί είστε ενθουσιασμένοι για το graphic novel, να έχετε διαβάσει έστω το πρώτο βιβλίο για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα κάποια πράγματα, αλλά και να δείτε και τις άλλες πτυχές, τους χαρακτήρες που μαθαίνουμε στην τριλογία. Άρα για εμένα καλύτερα είναι να διαβάσετε πρώτα την τριλογία και μετά το Demon in the Woods. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Το επόμενο που θα ήταν συνετό να διαβάσετε θα ήταν τα 6 κοράκια ή αλλιώς η σειρά Six of Crows, Crooked Kingdom. Είναι διλογία. Ακολουθούμε εδώ πέρα διαφορετική ιστορία. Είμαστε ουσιαστικά 2 χρόνια μετά από την πρώτη τριλογία, από τις Σκιές και Οστά, και βρισκόμαστε στο Κέτερνταμ, όπου γνωρίζουμε μια ομάδα ληστών, οι οποίοι
μια αποστολή για να βγάλουν κάποια χρήματα. Και βλέπουμε την ιστορία τους. Πιστεύω πραγματικά με όλη μου την καρδιά ότι η σειρά Six of Crows είναι πολύ καλύτερη από το Shadow and Bone. Τη λάτρεψα, την αγάπησα. Το Shadow and Bone είναι μια παλιά σειρά φαντασίας. Είναι τα πρώτα βιβλία της συγγραφέως, οπότε καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Για μένα, αν διαβάσατε το Shadow and Bone και δεν σας άρεσε, οπωσδήποτε να συνεχίσετε με τα 6 κοράκια. Τα λατρεύω, είμαι σίγουρη ότι θα τα λατρέψετε κι εσείς. Μάλιστα, το δεύτερο βιβλίο θα έρθει στα ελληνικά. Θα σας το έχω εδώ ημερομηνία και τα πάντα για να το δείτε. Το έχουμε ξαναπεί και σε ένα προηγούμενο βίντεο. Τώρα, η ερώτηση που πολλοί σκέφτεστε, μπορώ να διαβάσω τα 6 κοράκια πριν διαβάσω την τριλογία του Grisaverse? Η απάντηση είναι ναι. Αν όμως με ρωτάγατε αν εσύ, Χριστίνα, θα μου το πρότεινες, θα σου έλεγα ότι καλύτερα έστω να έχεις διαβάσει το πρώτο βιβλίο «Σκιές και Στά». Ουσιαστικά, εγώ αυτό που έκανα ήταν ότι πρώτα διάβασα το «Σκιές και Στά» και μετά, πριν τελειώσω την τριλογία, ξεκίνησα το 6 κοράκια γιατί ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτή τη σειρά, για αυτή τη τριλογία. Ωστόσο, είναι 2 χρόνια μετά την πρώτη τριλογία, υπάρχουν 1-2 spoiler τα οποία δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο τρομερό που θα σας χαλάσει την τριλογία. Εμένα τουλάχιστον δεν μου τη χάλασε. Οπότε ναι, μπορείτε να το διαβάσετε πρώτα αυτό και μετά την τριλογία. Αν και για καλύτερα και πιο ψυχαναγκαστικούς λόγους που πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε, να διαβάσετε πρώτα την τριλογία και να τελειώσετε μετά τη διλογία. Και αφού λοιπόν έχουμε διαβάσει την τριλογία και έχουμε διαβάσει και τη διλογία, τότε πάμε στο King of Scars και μετά στο Rule of Wolves. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η σειρά King of Scars είναι 1 χρόνο μετά το Six of Crows. Και βλέπουμε τι έγινε και τις συνέπειες και τα πάντα όλα από τις 2 προηγούμενες σειρές. Πολλοί λένε ότι μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο King of Scars χωρίς να έχετε διαβάσει όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα σας έλεγα για κανένα λόγο. Σας παρακαλώ, παιδιά, μην διαβάσετε King of Scars αν δεν έχετε διαβάσει όλα τα προηγούμενα. Καταρχήν δεν θα καταλάβετε τόσο πολύ και το Rule of Ghouls αν δεν έχετε διαβάσει όλα τα υπόλοιπα. Και θα υπάρχουν πάρα πολλά spoilers στο King of Scars. Για εμένα πραγματικά να έχετε διαβάσει όλα τα προηγούμενα βιβλία που υπάρχουν στο Grisaverse, σας παρακαλώ, για να έχετε την τέλεια εμπειρία. Και για μένα το Rule of Wolves είναι το καλύτερο βιβλίο όλου του Grisaverse μέχρι στιγμής. Πραγματικά το λατρεύω. Και ενώ το Six of Crows ήταν διλογία, τώρα μας είπε η αγαπημένη μας Λέι Βερδούγκο ότι θα βγάλει και τρίτο Six of Crows και είναι το επόμενο βιβλίο το οποίο περιμένουμε. Και αφού λοιπόν τελειώσαμε και με το King of Scars και με το Σκύες και Στά και με το 6 κοράκια, πάμε να σας πω πότε θα διαβάσετε τα 2 εξτραδάκια μας. Τα 2 μπορείτε να τα διαβάσετε όποτε θέλετε. Δεν είναι ότι ακολουθούν γεγονότα της ιστορίας, είναι εξτραδάκια όπως σας είπα. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει παραμύθια και μύθους που θα λέγανε στα παιδιά της Ράφκα, στα παιδιά στον κόσμο του Grisaverse, ενώ το Life of Saints περιέχει ουσιαστικά μια έτσι εμπλούτηση του κόσμου. Λέει για τους Αγίους και γενικά για τον φανταστικό κόσμο του Grisaverse. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να τα διαβάσετε όποτε θέλετε. Εγώ θα είχα διαβάσει κάποια βιβλία πρώτα, δηλαδή μπορεί να είχα διαβάσει το πρώτο για να ξέρω περίπου τι μου γίνεται και μετά θα πήγαινα να διαβάσω αυτά τα 2 εξτραδάκια και μόνο αν όντως μου άρεσε πάρα πολύ το Grisaverse. Γιατί άμα δεν μου αρέσει το Grisaverse, για ποιο λόγο να διαβάσω τα έξτρα βιβλία. Λοιπόν, στην αρχή των βιβλίων μας έχει τον χάρτη φυσικά, αλλά και τους Γκρίσα, τις δυνάμεις της Γκρίσα και τις κατηγορίες. Όπως βλέπετε υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη Γκρίσα και μας εξηγεί το καθένα τι είναι. Δηλαδή το κορποράλκι είναι οι καρδιοφροντιστές και οι θεραπευτές. Το εθεριάλκι είναι οι πυρολάτρεις, οι κυρίαρχοι της Παλήρειας κτλ. Άρα οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρετε για ονόματα τα οποία υπάρχουν μέσα στα βιβλία και οτιδήποτε αφορά τους Γκρίσα, θα πηγαίνετε στην αρχή για να βλέπετε το βοήθημα και να μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τι κάνει ο καθένας και σε ποια κατηγορία ανήκει. Πάμε επιτέλους να μιλήσουμε για τη σειρά του Shadow and Bone. Λοιπόν, θα πούμε κάποια πράγματα μαζί και μετά θα φέρω τον αδερφό μου να σας πει και αυτός κάποια πράγματα. Ο αδερφός μου δεν έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν ξέρει τίποτα για τον κόσμο του Shadow and Bone, είδε την πρώτη σεζόν, την αγάπησε και προφανώς περίμενε πώς και πώς τη δεύτερη και ήθελε να δει τη δεύτερη.
Τώρα, τι πιστεύω εγώ. Η πρώτη σεζόν, παιδιά, ήταν εκπληκτική. Τη λάτρεψα για όλους τους λόγους, παρόλο που υπήρχαν αλλαγές, παρόλο που υπήρχαν κάποια πραγματάκια τα οποία δεν κόλλαγαν όπως κόλλαγαν τα βιβλία, ήταν μια εξαιρετική παραγωγή, ήταν μια πολύ ωραία καλωστημένη ιστορία. Στο δεύτερο, λοιπόν, κύκλο του Shadow and Bone, δεν μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα, απλά ήμουν σε μια κατάσταση του τύπου... Τι γίνεται τώρα, ρε παιδιά, γιατί τα κάνετε όλα αυτά, δηλαδή έχουμε ένα εξαιρετικό plotline σε όλα τα βιβλία, γιατί το χαλάτε, γιατί ουσιαστικά, παιδιά, το χαλάνε. Κάνουν πράγματα τελείως διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν στα βιβλία, οι χαρακτήρες... Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν καθόλου, καθόλου, όπως το ότι το τραύμα ενός χαρακτήρα δεν του έδωσαν ιδιαίτερη σημασία και ούτε το πρόσεξαν, ενώ στα βιβλία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για όλα. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι σκηνές μάχης, ειδικά αυτή η τελική μάχη που ήταν εκεί πέρα και καταλαβαίνετε ποια η μεγάλη μάχη που έγινε, μου φάνηκε τελείως παροδία, δεν ξέρω παιδιά, δεν μου άρεσε καθόλου. Σαν σειρά μόνη της, χωρίς να έχω διαβάσει τα βιβλία, θα έλεγα ότι είναι μια καλή προσπάθεια η δεύτερη σεζόν. Η πρώτη θα έλεγα ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Όντας όμως αναγνώστης της σειράς, δεν μπορώ να πω ότι ικανοποιήθηκα από αυτά που είδα. Ναι, ήταν εθιστική, ναι, ήθελα να τη δω όλη και να δω τη συνέχεια κτλ. Αν και για μεγάλο διάστημα δεν ήθελα να τη δω καθόλου, δεν είχα καθόλου όρεξη, δεν με τράβαγε. Όταν όμως όντως έκατσα να τη δω, ναι, ήθελα να δω τι γίνεται, ήθελα να δω πώς τα έχουν κάνει όλα, αλλά απογοητεύτηκα. Δηλαδή πολλά πράγματα έγιναν όπως να είναι, πολλά πράγματα δεν έβγαζαν νόημα, πολλά γεγονότα δεν έγιναν, πολλά γεγονότα άλλαξαν, δηλαδή τώρα μου βάλαν όλα τα βιβλία μέσα, παιδιά. Μου βάλαν όλα τα βιβλία μέσα και τα έκαναν μια χωριάτικη, κακή χωριάτικη. Μια κακή χωριάτικη. Πώς γίνεται να κάνεις πολύ χαλιά τη χωριάτικη, δεν ξέρω. Αυτοί τα κατάφεραν. Πραγματικά, ψιλοαπογοητεύτηκα, παιδιά. Ναι, αν δεν ήμουν αναγνώστης, μπορεί να μου άρεσε. Να μην ήταν το super duper wow, γιατί σας είπα, ειδικά η σκηνή μάχης, ενώ όλη η σειρά ήταν πολύ προσεγμένη. Δεν ξέρω, ένιωσα λες και δεν θέλαν να την κάνουν. Λες και αποφάσισαν ότι δεν έχω τόσα λεφτά να ρίξω στην παραγωγή για αυτή τη σκηνή μάχης. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απογοήτευση η δεύτερη σεζόν. Αν με ρωτάτε τώρα αν θα σας πρότεινα να τη δείτε, θα σας έλεγα ναι, γιατί καλό είναι ο καθένας να διαμορφώνει τη δική του άποψη και να μην ακούει τους άλλους. Σίγουρα, με κάποια άτομα έχουμε παρόμοια γούστα και σίγουρα κάποια άτομα τα εμπιστευόμαστε λίγο παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το τι ακούει, πρέπει να σχηματίζει τη δική του άποψη και να πάρει θέση και να πει τη δική του γνώμη. Οπότε, παιδιά, σε περίπτωση που το έχετε δει, θέλω σας παρακαλώ να μου σχολιάσετε πώς νιώθετε για την σειρά, για την τηλεοπτική μεταφορά και αν δεν την έχετε δει και έχετε σκοπό να τη δείτε κάποια στιγμή, σχολιάστε μου να μου πείτε τι είναι αυτό που σας τραβάει ή τι είναι αυτό που δεν σας τραβάει και σας φοβίζει. Τώρα, όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία, θέλω να μου πείτε σας ποιο είναι το αγαπημένο σας. Εμένα προσωπικά μου άρεσε το Rule of Wolves περισσότερα από όλα και το Crooked Kingdom αμέσως μετά. Πολλοί είναι αυτοί που το King of Scars λίγο δεν το πολύ λάτρεψαν. Εγώ το αγάπησα, ίσως επειδή ακούω και το audiobook, δεν ξέρω. Αυτό που στεναχωρήθηκα πάρα πολύ είναι ότι συγκεκριμένοι χαρακτήρες οι οποίοι στα βιβλία έχουν να δώσουν πάρα πολλά και έχουν μεγάλο χώρο, στη σειρά δεν είχαν καθόλου. Ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Βλέπε ζώια, δηλαδή. Excuse me. Πού είναι η ζώια που ξέρουμε, ρε παιδιά, από τα βιβλία? Δεν ξέρω. Απογοητεύτηκα. Η Αλίνα, η οποία είναι παντελώς αδιάφορη. Sorry κιόλας, αλλά είναι αδιάφορη στα βιβλία. Τώρα ξαφνικά, εκτός του ότι πάει τελείως αντίθετα από τα πιστεύω της στα βιβλία, ξαφνικά απέκτησε λίγο. Και πάλι δεν μπορώ να πω ότι απέκτησε ενδιαφέρον στη σειρά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είχε τουλάχιστον λίγο περισσότερο περιεχόμενο να δείξει. Προσωπικά συγχαίνω με το Μαλ, οπότε συγχαίνω με που στη σειρά τον έχουν κάνει τόσο ψυχοπονιάρη και καλούλη και βοήθεια, ο Μαλ ο καημένος που τα τραβάει όλα και θέλω να ξεράσω. Τι πράγματα είναι αυτά?
Ο Μαλ, το οποίο είναι, μην το πω ότι είναι στη σειρά, έτσι. Άντε, το κακομαθημένο, το παιδάκι, έτσι. Μου τον έχουν κάνει στη σειρά Άγιο. Και όχι μόνο Άγιο, αλλά να το συμπονούμε και να τον πονάμε και παπαπαπα. Όχι, μακριά από μας, παιδιά, μακριά από μας. Είναι χάλια χαρακτήρας. Αν μπορούσα να τον κλείσω σε ένα κουτί και να μην τον ξαναδώ ποτέ, θα το έκανα. Και να σπάρει όλο το συνάφι του μαζί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τέλος πάντων, θα ηρεμήσω τώρα, δεν θα συνεχίσω περαιτέρω με τη σειρά, γιατί θα μιλάω αιώνια. Αυτό που θα πω για να κλείσω είναι ότι για μένα ήταν μια μετριότατη δεύτερη σεζόν. Όχι τόσο για το περιεχόμενο που, okay, όλες τις σειρές και στις ταινίες το περιεχόμενο κάποια στιγμή το κάνουν ό,τι να είναι, όπως το Divergent που η πρώτη ταινία ήταν τέλεια, οι άλλες δύο ήταν ό,τι να είναι. Αυτό πες μπορώ να το παραλείψω, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω ότι η σκηνή μάχη ήταν για γέλιο. Δηλαδή εγώ την έβλεπα και μου σου βάζει, πρέπει να με κοροϊδεύει κάποιος, γιατί δεν ξέρω, αυτό είναι σαν να βγήκα εγώ με τις φίλες μου και να είπα, έλα να γυρίσουμε μια σειρά, μια σκηνή μάχης για τον Grisaverse. Αυτό μου έβγαλε εμένα. Τέλος πάντων, πάμε να φωνάξουμε τον αδερφό μου και όσο τον ακούμε, γράψτε μου εσείς στα σχόλια τι ήταν αυτό που σας άρεσε στη σειρά ή που δεν σας άρεσε και σας εκνεύρισε. Γεια σας. Κάποιοι εκεί. Μου Άγγελος. Πώς σου φάνηκε γενικά, πες μου τη γνώμη σου όταν θα σε ρωτήσει κάποιος, παιδί μου, να τη δω αυτή τη σειρά, ναι ή όχι. Αν βαριέσαι, δες την. Γιατί να τη δει. Γιατί το story, εντάξει, ήταν αρκετά υποσχόμενο, αλλά δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε όλο το πώς παρουσιάστηκε. Δηλαδή, τι δεν σ' άρεσε. Έχω δει και τη δεύτερη σεζόν. Ναι, γιατί και τις δύο σεζόν λέμε. Η πρώτη μου άρεσε το story, δηλαδή περίμενα και καλά να δω τι θα γίνει, αλλά μετά δεν ξέρω, σαν να ήταν για παιδικό. Θα μπορούσε να ήταν και παιδικό, ας πούμε. Εσύ μου λέγεις ότι δεν σ' αρέσει επειδή έχει πολύ ερωτικό. Καλά, πέρα από αυτό ότι μετά η Τόδαν ότι πουλάει και κάνανε όλοι σχέσεις με όλους, δεν πουλάγανε το story, πουλάγανε τον έρωτα. Ωραία και... Εντάξει, τι θα ήθελες να δεις διαφορετικό, ας πούμε. Την μπλοκή, να την αναπτύξουν, να μην κάνουν όλο αγάπες και έρωτες και τέτοια, δεν ξέρω, εντάξει. Θα ήθελες περισσότερη δράση, σκηνές μάχης... Πώς ήταν αυτός ο πόλεμος, ας πούμε, που έγινε κάποια στιγμή και καλά που όλοι... Εντάξει, καλό, ψιλοφτιαγμένο, καλό φτιαγμένο, εντάξει τώρα, σου λέω λίγο παιδικό, μου βγάζε λίγο μια παιδικότητα, δεν έβλεπες αυτή τη βία που υποτίθεται υπήρχε. Ναι. Και έλεγε, δεν έβλεπες, ήταν πιο παιδικό. Και από τους ηθοποιούς? Τι. Ποιος σου άρεσε και ποιος όχι. Έλα, μωρέ, ναι, αυτή. Ναι. Μ' άρεσε κάποιες φορές πως έπαιζε, κάποιες φορές μου την έσπαγε πολύ, που ήταν λίγο φλωράκος. Ποιος άλλος μου άρεσε. Αυτός με το σπαθί που είχε μια αδερφή. Όχι, όχι. Αυτός, ο δεύτερος. Ο Μαλ που ήταν ο Μαλ, ναι. Αυτός μου ψηλό άρεσε. Ποιος άλλος μου άρεσε. Ο Κάζ με τον μπαστούνι. Εντάξει, μου την έσπαγε. Όχι, ο άλλος. Καλός δεν ήταν. Ο άλλος με τα μπιστόλια μου άρεσε. Αυτός είχε χαβαλέ. Ο Τζέσπερ. Λέν, αυτός που έφτιαχνε, που δεν ξέρω να διαβάζει, αλλά έφτιαχνε τις εκρήξεις και αυτά. Βλάκας. Η Νέζ, που ήταν αυτή μαζί με τον Γκάζ. Όχι. Γιατί? Δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί? Αρχικά δεν μου άρεσε πως έπαιζε και ξενέρωτος ρόλος, δεν ξέρω. Πολύ μούφα. Αυτός και καλά και... όλο dark story και... αυτή... Ο Ντάρκλιν, ο κακός. Εντάξει. Κι αυτός θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο γαμάτος. Τον κάνανε λίγο φλόρο εκεί. Ναι. Μ' άρεσε ο κακός που ήταν και καλά ο αντίπαλος του αυτού με τον μπαστούνι στην πόλη. Α, ο Πέκα Ρόλινς. Αυτός μ' άρεσε. Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Μέσα στις φυλακές που είναι τώρα. Ναι, ναι. Ποιος άλλος. Δεν θύμιζε λίγο Peaky Blinders όλο αυτό με τις φυλακές και αυτά. Με το στυλ του Κάζ και τον εκδίκηση με τον Πέκα Ρόλινς. Ήταν κλασικό τέτοιο. Τι άλλο, ποιος άλλος μου άρεσε, αυτή. Δεν θυμάμαι και κανέναν άλλον. Έλα εδώ και εσύ να πεις ένα γεια. Και άμα βαριέσαι μετράει. Ο άλλος στη φυλακή με τους λύκους και η Νίνα, η Heartbender. Δεν σου άρεσε κανείς από τους δύο. Όχι. Εντάξει, δεν έχουμε δει ακόμη την πλοκή. Είχε λίγο χαβαλέ αυτή η καρδιοτέτια πως έπαιζε, αλλά...
Ναι. Μέχρι εκεί. Ωραία, και τι από όλη τη σεζόν θα δεις την επόμενη, ας πούμε. Εντάξει, άμα βαριέμαι. Άμα δεν έχω τι άλλο να δω. Ναι. Και τι κρατάς από όλη τη σεζόν, κάτι που σου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε. Κάτι, μόνο ο πρώτος κύκλος μου άρεσε, που περίμενα ουσιαστικά να δω και το επόμενο. Εκεί έκανα 2-3 επεισόδια, είχε ωραία πλοκή. Το story, μετά δε... Ο Νικολάη ο Ξανθός και όλο αυτό μου που τις έγινε. Πάει, μου τις πάει. Αυτό που έγινε στο τέλος. Αδιάφορο. Με την Αλίνα που υποτίθεται στο τέλος έμεινε να βασιλεύει αυτή. Αδιάφορο. Τι να βασιλεύει. Πού θα ήταν η αρχή. Δυο χωριά ναι, αλλά τώρα. Στο τέλος. Στο τέλος όμως που υποτίθεται ότι το σκοτάδι μπήκε μέσα της και σκότωσε αυτήν στη μέση. Όχι, δεν μπήκε μέσα της. Αυτή πήγε να τους σκοτώσει όλους και σκότωσε η Αλίνα την τέτοια. Ναι, φίλε, αλλά στο τέλος έξι όπως ήταν το πρόσωπό της φάνηκε λες και είχε. Νεύρα. Όχι, λες και είχε, δεν το είχε γευτεί τη δύναμη. Ήταν λες και είχε γευτεί τη δύναμη και ότι πήγαινε προς το πιο όχι προς έλα, το φόβο. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, πόσο πιο παιδικό. Σου λέω, γι' αυτό είναι παιδικό. Γιατί το ίδιο, την ίδια πλοκή, ας πούμε, πώς να σου το πω. Το ίδιο μήνυμα περνάει και ένα παιδικό. Α, ο τέτοιος που ήταν πολύ δυνατός και πήγε να γίνει άπλιστος και τέτοια και μετά έγινε πάλι καλός. Παιδικό. Ωραία. Και αυτό με το ναρκωτικό που λένε στο τέλος που η γκρίσα άμα το παίρνει γίνονται πάντα δύναμη, τι πιστεύεις θα δείξει την επόμενη σεζόν? Τίποτα. Απλά θα για να παίζουν καμιά μπάτσα. Εντάξει, αδειά. Θες κάτι άλλο να πεις? Μέτριο. Αυτά είχα λοιπόν παιδιά για σας σήμερα. Ξεκίνησα πάρα πολύ ενθουσιασμένη αυτό το βίντεο. Μόλις έφτασε η σειρά, νευρίασα τόσο πολύ και στεναχωρήθηκα και απογοητεύτηκα που είχε αλλάξει πραγματικά όλο μου το πρόσωπο. Τέλος πάντων, τα προσπερνάμε, τα ξεχνάμε. Ελπίζω το βίντεο αυτό να ήταν κατατοπιστικό. Ελπίζω να σας βοήθησα. Οτιδήποτε απορία μπορείτε να την αφήσετε στα σχόλια, θα την απαντήσω για εσάς. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και ένα subscribe για να με βοηθήσετε να γίνουμε εδώ μια μεγαλύτερη και περισσότερη ομάδα. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Το κάνουμε αύριο. Όχι σήμερα, αύριο δεν θα είμαι εδώ. Πού θα είσαι? Πάλι δεν θα έρθεις στο μαγαζί? Θα έρθω, πες τώρα εδώ δύο λόγια. Εντάξει, κάτσε να πω ότι δεν θα έρθεις στο μαγαζί σήμερα. Να το ξέρω. Μπορείς να μου κάνεις ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις θα σου κάνω? Και μην μου παίρνεις το μεγάλο Αλέξανδρο. Κάνε πιο εκεί. Είναι για τις φωτογραφίες και δεν είναι δικό σου αυτό. Γιατί να μην κάθομαι στο κέντρο? Γιατί εγώ που θα κάτσω? Σε από πίσω. Για να το φαίνομαι ωραίο. Η μύτη μου φαίνεται στραβή. Πώς μας τραβάνε. Ναι. Φιλάκια στο κοινό μου. Εγώ είμαι το αστέρι. Παίξε ένα κοντινό. Δεν θα σ' αρέσει αυτό. Ισχύει, το κοντινό δεν θα μ' αρέσει. Έλα, άντε, φύγε τώρα. Κάτσε να πάνε οι γωνίες. Δεν θα το βάλω αυτό. Βάλτο. Για να με δω.